Καλώς ήρθατε. Είμαι η Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Bayer Ελλάς και μέσα από μία σειρά συνεντεύξεων στοχεύουμε να σας συστήσουμε τα τμήματα του τομέα Επιστήμης Γεωργίας της κοινώς γνωστής Crop Science. Ποιος είναι ο ρόλος των τμήματων αυτών στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων, πώς το κάθε τμήμα συμβάλλει στην εφαρμογή βιώσιμων γεωργικών πρακτικών. Απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα θα μας δώσουν οι συνάδελφοι που εκπροσωπούν τα διάφορα τμήματα. Στην εκπομπή αυτή υποδεχόμαστε τη Χρυσή Κοτονιά, Γεωπόνο, η οποία έχει το ρόλο του Sustainable Agriculture Manager για την Ελλάδα και την Ιταλία. Η αειφορία Χρυσή είναι ένας όρος που έχει ενσωματωθεί πια όχι μόνο στις δραστηριότητες του αγροτικού τομέα, αλλά και στην καθημερινότητά μας και στις συζητήσεις μας, είτε ως καταναλωτές, είτε ως μέλη της κοινωνίας που ζούμε. Χρυσή, ως ειδικός επί του θέματος από την πλευρά της εταιρείας μας, θα θέλαμε να μας πεις τι είναι τελικά η αειφορία. Είναι απλά μια ιδέα ή είναι μια θεωρία που μπορεί να γίνει δύσκολα πράξη? Η αειφορία, Σόνια, είναι κουλτούρα. Είναι μια κουλτούρα που εμείς στη Bayer τη χτίσαμε πάρα πολύ νωρίς, βάζοντας την αειφορία στην ατζέντα όταν αυτή ακόμη δεν ήταν και μάλιστα θέτοντας μετρήσιμους στόχους για τα πεδία επιρροής μας, εστιάζοντας το μέλλον του παραγωγού, των τοπικών κοινωνιών και του πλανήτη. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, η αειφορία μαζί με την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό αποτελεί έναν από τους τρεις βασικούς πυλώνες της παγκόσμιας στρατηγικής εταιρείας, ο οποίος μας οδηγεί προς τον σχηματισμό των ολοκληρωμένων λύσεων για τον παραγωγό. Άρα, πώς βοηθά ο δικός σου ο ρόλος ως Sustainable Agriculture Manager σε αυτή την κατεύθυνση? Μέσα από το ρόλο αυτό διασφαλίζεται η ενσωμάτωση της στρατηγικής της εταιρείας για την αειφορία στις τοπικές επαγγελματικές δραστηριότητες και φυσικά στη διάδρασή μας με τους συνεργάτες μας. Με τον κατάλληλο συντονισμό, οι στόχοι μας για αειφορία συμπεριλαμβάνονται στο τοπικό πλάνο ενεργειών και έρχονται πια στο πεδίο και στην ελληνική πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι σκεφτόμαστε παγκόσμια και ενεργούμε τοπικά. Και πώς επιτυγχάνετε? Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας. Συνεργασία με όλη την αλυσίδα αξίας, με τη βιομηχανία τροφίμων, αλλά πρωτίστως με τους ίδιους τους παραγωγούς. Σε μια νέα εποχή, η Σόνια, που τα δεδομένα έχουν αλλάξει, εμείς πιστεύουμε ότι η σύγχρονη γεωργία χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση, με ανοιχτό μυαλό και διάθεση για ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας. Άλλωστε, οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι κοινές. Και μόνο μέσα από συνέργειες και σχέσεις εμπιστοσύνης μπορεί ο κάθε κρίκος και να συνεισφέρει αλλά και να επωφεληθεί. Μια και ανέφερες την αξία που μπορεί να πάρει ο κάθε κρίκος αυτήν την αλυσίδα. Μια από τις βασικές μας αξίες ως εταιρεία είναι η πελατοκεντρικότητα. Πώς ο δικός σου ρόλος μπορεί και συμβάλλει έτσι ώστε να αυξηθεί η επικέντρωση της εταιρείας στον πελάτη? Η πελατοκεντρικότητα για εμάς δεν σταματά στη στενή έννοια του όρου. Απευθυνόμαστε σε όλη την αλυσίδα. Από τον παραγωγό και παραδείγματος χάρη τη μεταποιητική μονάδα, μέχρι τις αλυσίδες λιανεμπορίου, αλλά ακόμη και τον ίδιο τον καταναλωτή. Αφού γραζόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες και συνδημιουργούμε πια λύσεις προσαρμοσμένες για τη δική τους τη βιωσιμότητα και βάσει τις αρχές της αειφορίας. Οι προκλήσεις, μην ξεχνάμε άλλωστε, είναι πάρα πολλές. Από την πράσινη συμφωνία και την ανάγκη για παραγωγή μεγαλύτερης και ποιοτικότερης οδειάς, με λιγότερους όμως διαθέσιμους πόρους, μέχρι την ανάγκη για αναγέννηση των εδαφών, αλλά και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Μέσα από μοντέλα συνεργασίας φέρνουμε καινοτόμα εργαλεία και βιώσιμες λύσεις στο πεδίο, υποστηρίζοντας όλους όσους μάχονται σε αυτό το πάρα πολύ απαιτητικό περιβάλλον. Άρα λοιπόν, ποιο είναι εκείνο το βασικό μήνυμα που πρέπει να συγκρατήσουμε όλοι για την αειφορία? Ας συνεργαστούμε για την αειφόρο γεωργία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσή. Και εγώ, Σόνια, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς που παρακολουθήσατε την εκπομπή μας.
Η Χρυσή μας εξήγησε με ποιο τρόπο ο ρόλος του Sustainable Agriculture Manager μπορεί να ενισχύσει όλους όσους εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων και πρέπει να ανταπεξέλθουν σε ένα πολύ απαιτητικό περιβάλλον. Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube και παρακολουθήστε όλες τις διαθέσιμες παρουσιάσεις και εκπομπές.